Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις αθλολογίες εδώ στο Star TV να δούμε όλη την αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Τι έγινε, πολύ σημαντικά παιχνίδια, πολύ σημαντικά αποτελέσματα και βεβαίως θα δούμε εμείς πλάνα και δηλώσεις από την αναμέτρηση τόσο του ΦΑΕΚ κόντρα στην Πηλαία για την 13η αγωνιστική της Handball Premier, όσο και το παιχνίδι, το απίστευτο παιχνίδι της Λευκύμης κόντρα στην Αθλητική Ένωση Ποντίων Κοζάνης. Τελικό σκορ 4-1, απίστευτες φάσεις, πολλά τα παιχνίδια της μπάλας στο παιχνίδι αυτό. Πάμε εμείς όμως να ξεκινήσουμε, αφού καλησπέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να δούμε σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά, σε κάθε όμιλο, τι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε. Ξεκινάμε βεβαίως με τη μεγάλη κατηγορία Γ Εθνική, δεύτερος όμιλος και τα αποτελέσματα για την ένατη αγωνιστική. Μακεδονικός Γιάννητσα 2-0, Μέγας Αλεξάνδρος Τρικάλων, Θύελλα Σερακινών 2-1, Εδεσαϊκός Κτηνοτροφικός Αστέρας 0-2, η Λευκύμη υποδέχτηκε την Αθλητική Ένωση Ποντίων και την νίκησε 4-1, ο ΦΑΜ αγωνίστηκε εκτός έδρας με τον Ποσειδώνα Νέας Μηχανιώνας, ιτήθηκε 2-0, Κοζάνη Ηράκλης Αμπελοκήπων 3-0. Στη βαθμολογία μετά από 9 αγωνιστικές, ο Μακεδονικός επέστρεψε στην πρώτη θέση έχοντας 20 βαθμούς. Ακολουθεί ο Εδεσαϊκός με 18, η Αθλητική Ένωση Ποντίων έχει 16, ο Μέγας Αλέξανδρος στους 16 επίσης. Γιάννητσα και Κοζάνη μοιράζονται από 13 βαθμούς, όπως είδε ο Νέας Μηχανιώνας μετά την νίκη του επί του ΟΦΑΜ στους 11 βαθμούς, όσους έχει και η Κερκυριακή ομάδα, 11 και για τη Θύελλα Σαρακινών. 9 βαθμούς για τον Κτηνοτροφικό Αστέρα, 7 για τη Λευκύμη, ο Ηρακλής Αμπελοκήπων έχει 6 βαθμούς στην τελευταία θέση. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Του χρόνου τώρα βεβαίως να είμαστε καλά, Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 θα γίνουν οι αναμετρήσεις. Η Λευκύμη υποδέχεται τον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων, Θύελλα Σαρακινών Εδεσαϊκός, Κτηνοτροφικός Αστέρας Κοζάνη, Αθλητική Ένωση Ποντίων Μακεδονικός, Γιάννη Τσάπος Ιδωνας Νέας Μηχανιώνας, ενώ ο ΦΑΜ παίζει εκτός έδρας με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Μένουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Πάμε στις γυναίκες. Πάμε στον δεύτερο όμιλο να δούμε τι έγινε για την πέμπτη αγωνιστική. ΑΟ Κέρκυρα 1996, Αμαζόνες της Προτείας νίκη με 2-1 για την Κερκυριακή ομάδα. Βέρεια Κεραυνός της Προτικού 4-2. Κύλων Κοζάνης Απειρωτών Ανατολής 2-7. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία έχει ως εξής. Η Βέρεια στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς, οι Αμαζόνες της Προτείας ακολουθούν με 9. Απειρωτών Ανατολής στους 8 βαθμούς, ΑΟ Κέρκυρα 1996 στους 7, Κεραυνός στους Προτικού 5, Κυλών Κοζάνης 1 βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική και εδώ 9 Ιανουαρίου 2022 θα γίνουν τα παιχνίδια Αμαζόνες της Προτείας Απειρωτών Ανατολής, ΑΟ Κέρκυρα 1996 Βέρεια και Κεραυνός στους Προτικού Κυλών Κοζάνης. Τοπικό πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε τι έγινε στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας, 12η αγωνιστική και τα αποτελέσματά της. Όλυμπος Αστέρας Μωραϊτίκων 1-0, αναβλήθηκε το παιχνίδι του Θνηλιακού Αχαράβης με τον Κάβο. Παξία Αστέρας Πετρίτη 0-3, Κεραυνός Αγίου Νικολάου Ολυμπιάδα Καρουσάδων 1-1. Αχιλλέας Νυμφών, Αναγέννηση Περιβολίου 0-2, Οδυσσέας Αμβλιωτών, Αστέρας Λιαπάδων 1-2, ενώ Ατρόμητος Τρογγυλής, ΑΕΚ Αναλύων 0-3 ανεφαγώνα. Στη βαθμολογία, μετά από 12 αγωνιστικές, ο Αστέρας Πετρίτη είναι στην πρώτη θέση έχοντας 34 βαθμούς. Ακολουθεί ο Θνηλιακός Αχαράβης με 28, ενώ ο Κάβος και η Αναγέννηση Περιβολίου έχουν 22 βαθμούς. 21 για τον Κεραυνό Αγίου Νικολάου, 17 για τους Παξούς, 15 μοιράζονται ο Αχιλλέας Νυμφών, ο Αστέρας Λιαπάδων, ο Όλυμπος και 12 έχουν Οδυσσέας Αυλιωτών και Ολυμπιάδα Καρουσάδων. Στους 10 βαθμούς η ΑΕΚ Αναλύων, 8 για τον Αστέρα Μωραϊτίκων, ο Ατρόμητος Στρογγυλής τελευταία θέση, χωρίς βαθμούς, έχοντας αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Σε ένα βληθέν παιχνίδι τώρα, να σας πω για την 8η αγωνιστική. Έγινε την Τετάρτη που μας πέρασε, Όλυμπος στην Ηλιακός Αχαράβης 0-4. Κρυμούν όμως παιχνίδια για την 9η αγωνιστική Παξί Όλυμπος, για την 11η αγωνιστική Παξί την Ηλιακός και για την 12η αγωνιστική την Ηλιακός Αχαράβης Κάβος, ενώ σας είπα ότι ο Ατρόμητος έχει παραιτηθεί από το πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Τα παιχνίδια είναι τον Γενάρη του 2022. Το Σάββατο λοιπόν, 8 Ιανουαρίου, έχουμε το παιχνίδι Αστέρας Μωραϊτίκων και Κεραυνός Αγίου Νικολάου. Η Αναγέννηση Περιβολίου παίρνει την αναμέτρηση ανεφαγώνα του Ανατρόμητος Στρογγυλής. Την Κυριακή 9 του μήνα θα γίνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια Αστέρας Πετρίτη ΑΕΚ Αναλύων, Κάβος Παξί, Ολυμπιάδα Καρουσάδων, Θνηλιακός Αχαράβης, Αστέρας Λιαπάδων Αχιλλέας Νυμφών και Οδυσσέας Αυλιωτών, Όλυμπος Γαρίτσας. Πάμε στην Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας να δούμε τι έγινε για τον Βόρειο Όμιλο και τα αποτελέσματα για την 9η αγωνιστική. Εθνικός Περουλάδων, Ηρακλής Φακερών 4-1. Ομόνια Γαστουρίου, Κεραυνός Ποταμού 6-1.
Δίας Κασιόπης Πάοκ Ανάκης 0-0. Γυμναστική Ένωση Παλαιοκαστρητών Αστέρας Σπαρτίλα 6-0. Αθλητική Ένωση Φεάκων Ατρόμητος Άφρας 2-0. Και Κοντόκαλη Πάοκ Κορακιάνας 0-3 αναφαγώνα. Στη βαθμολογία λοιπόν μετά από αυτή την αγωνιστική Φεάκων στην πρώτη θέση με 27 βαθμούς. ΠΑΟ Κορακιάνας με 24, ΠΑΟ Βακιανάκης με 20 βαθμούς. Ο Εθνικός Προλάδων έχει 14, 13 για την Γυμναστική Ένωση Πάλαιο Καστριτών. Ο Ατρόμητος Άφρας στους 12, όσους έχει και ο Δίας Κασιόπης. 11 για την Ομόνια, 7 για Αστέρα Σπαρτίλα και Ηρακλής Φακερών. 5 βαθμούς έχει ο Κεραυνός Ποταμού. Βεβαίως η ομάδα του Κοντοκαλίου δεν έχει βαθμό, διότι έχει παραιτηθεί από το πρωτάθλημα. Τώρα, σε ένα ξαναβολής παιχνίδι που έγινε την Τετάρτη, ΠΑΟ Κορακιάνας Γυμναστική Ένωση Παλαιοκαστριτών 3-1. Ενώ εγκρεμεί ένα παιχνίδι για την 7η αγωνιστική, ΠΑΟ Κορακιάνας, ΠΑΟ Σφακιανάκης. Η επόμενη αγωνιστική, 8 Ιανουαρίου, θα γίνει το παιχνίδι ΠΑΟ Κορακιάνας Δίας Κασιόπης. Κεραυνός Ποταμού, Γυμναστική Ένωση Πάλαιο Καστριτών και ΠΑΟ Σφακιανάκης Φεάκων. Ο Εθνικός Προελλάδων θα πάρει το βαθμό και την αναμέτρηση από το Κοντόκαλη Αναφαγώνα. Την Κυριακή έχουμε δύο αναμετρήσεις, 9 Ιανουαρίου, Ηρακλής Φακερών Ομόνια Γαστουρίου και Αστέρας Σπαρτίλα Ατρόμητος Άφρας. Νότιος Όμιλος. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα και εδώ για την 9η αγωνιστική Κρόνος Αργυράδων Ορυθέας Κανονίου 3-0. Ποσειδώνας Βιταλάδων Θύελλα Γαρίτσας 1-0. Μέγας Αλέξανδρος ΑΟ Κέρκυρα 0-3. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση της ΑΕ Κανονίου με τις Μπενίτσες, ενώ Ηρακλής Αιγαίων 10 και Κεραυνός Δραχοτινών πήραν το παιχνίδι και τους βαθμούς από τις ομάδες που έχουν αποχωρήσει, Συναράδες και Νέος 2017. Στη βαθμολογία ο Κρόνος Αργυράδων είναι στην πρώτη θέση με 25 βαθμούς, ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής ο Κέρκυρα με 23. Ο Ποσειδώνας Βιταλάδων έχει 21 βαθμούς, η Μπενίτσα στους 17, η Θύελλα Γαρίτσας στους 13. Η Ηρακλής Αιγαίων 10 με το ίδιο αριθμητικό, η ΑΕ Κανονίου έχει 12, ο Ορφέας Κανονίου 9, όσους και ο Μέγας Αλέξανδρος 6 για τον Κεραυνό Δραγωτινών στις τελευταίες δύο θέσεις. Οι ομάδες που έχουν παραιτηθεί από το πρωτάθλημα, Συναράδες και Νέος 2017, εκκρεμούν όμως εξαναβολής παιχνίδια για την 8η αγωνιστική Θύελλα Γαρίτσας ΑΕ Κανονίου και για την 9η αγωνιστική ΑΕ Κανονίου Μπενίτσες. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Είναι η 10η, βεβαίως και εδώ οι αγώνες γίνονται με τη νέα χρονιά. Το Σάββατο λοιπόν 8 Ιανουαρίου έχουμε το παιχνίδι Ηρακλής Αιγαίων 10 Κρόνος Αργυράδων. Να σας πω ότι οι δύο ομάδες που αγωνίζονται με τις ομάδες που έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, δηλαδή ΑΕ Κανονίου και ΑΟ Κέρκυρα, παίρνουν τις αναμετρήσεις με το σκορ ανεφαγώνα. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα για την Κυριακή 9 Ιανουαρίου, για τα παιχνίδια που υπάρχουν εκεί. Ορφέας Κανονίου Μέγας Αλέξανδρος, Μπενίτσες Ποσειδώνας Βιταλάδων και Κεραυνός Δραγωτινών Θύελλα Γαρίτσας. Πάμε να δούμε το κύπελλο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Είναι η προημιτελική φάση. Να σας θυμίσω ότι μεθαύριο Τετάρτη, 22 του μήνα, έχουμε αναμετρήσεις στο Δημοτικό Γήπεδο Καρουσάδων Αθηναϊκός Σαχαράβης ΠΑΟ Κορακιάνας και στο Δημοτικό Γήπεδο Παξών η ομώνυμη ομάδα υποδέχεται την ομάδα ΠΑΟ Σφακιανάκης. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο και πάμε στο handball. Πάμε στη μεγάλη κατηγορία handball premier να δούμε τι έγινε για την 13η αγωνιστική. Ο ΦΕΚΑΣ υποδέχτηκε την Πηλαία. Θα δούμε βεβαίως εμείς πλάνα και δηλώσει από την αναμέτρηση αυτή. Ιτήθηκε η 2026 η κερκυριακή ομάδα θα οδηγηθεί στα play-out. Δράμα Αεροπός Έδεσας 27-30 και ΠΑΟΚ Φιλιππός Βέρειας 33-32. Ρεπό είχε ο Σαφυράκης Νάουσας. Στη βαθμολογία λοιπόν μετά από αυτή την αγωνιστική στην πρώτη θέση ο ΠΑΟΚ με 22 βαθμούς. Ο Αεροπός Έδεσας έχει 16, 15 βαθμούς για την Δράμα, 11 βαθμούς έχει η Πηλαία. 6 ο Ζαφυράκης Νάουσας, 4 μοιράζονται ο Φέακας και Φίλιππος Βέρειας. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Είναι μεθαύριο Τετάρτη, αλλά ο Φέακας δεν αγωνίζεται, έχει ρεπό. Η 14η αγωνιστική περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Η Πηλαία υποδέχεται τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Ο Φίλιππος Βέρειας αντιμετωπίζει την Δράμα και ο Ρεπός Έδεσας αντιμετωπίζει τον Ζαφυράκη Νάουσας. Ρεπό έχει κερκυριακή ομάδα Φέακας. Πάμε να δούμε τώρα την Α2 Handball γυναικών. Δεν είχαμε αγωνιστική δράση. Να θυμηθούμε όμως εμείς την βαθμολογία από Κυριακός είναι στη δεύτερη θέση με 6 βαθμούς. Πρωτοπόρος είναι η Αντισφαίρεση Καστοριά. Στην τελευταία θέση ο Αθλητικός Όμιλος Ιωαννίνων. Ενώ η επόμενη αγωνιστική είναι 15 Ιανουαρίου, όπου ο Κυριακός παίζει με τον Αθλητικό Όμιλο Ιωαννίνων και η Αντισφαίρεση Καστοριά έχει ρεπό. Β' Εθνική Handball Ανδρών, δεύτερος όμιλος, τρίτος υποόμιλος, έκτη αγωνιστική. Αρίωμ το Λεμαίδας, Αντισφαίρεση Καστοριάς, 27-30, ο Κυρκυραϊκός
Πήρε το παιχνίδι από την Άρτα Χάντμπολ 2015-10-0 άνευ αγώνα. Έτσι λοιπόν είναι πρώτος στη βαθμολογία του ομίλου και του υποομίλου, έχοντας 9 βαθμούς. Η Αντισφαίρεση Καστοριάς ακολουθεί με 8 στη βαθμολογία. Η Άρτα 2015 έχει 5 βαθμούς και ο Αρίων Πτολεμαϊδας στους 2. Η επόμενη αγωνιστική και εδώ είναι 15 Ιανουαρίου. Ο Κερκυραϊκός υποδέχεται τον Αρίων Πτολεμαϊδας, ενώ η Άρτα Χάντμπολ 2015 παίζει με την Αντισφαίρεση Καστοριάς. Αφήνουμε το χάντμπολ και πάμε στο πόλο, το πονεμένο βέβαια, διότι ο ΝΑΟΚ κλήθηκε για την ένατη αγωνιστική να μην παίξει στο κλειστό κολυμπητήριο του νησιού, ενώ όλα είχαμε πει ότι είναι έτοιμα, όλα έδειχναν να είναι έτοιμα. Τελικά, τελευταία στιγμή, ο ΝΑΟΚ κλήθηκε να παίξει εκτός έδρας, σαν γηπεδούχος. Βέβαια, γνώριμο το σκηνικό, πολλά τα έξοδα για το Κερκυραϊκό Σωματείο. Μια κατάσταση που συνεχίζεται. Ελπίζουμε ότι από τη νέα χρονιά δεν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πάμε όμως εμείς να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα για την ένατη αγωνιστική της Α2 Handball, της Α2, συγγνώμη, Πόλο Ανδρών και τον Βόρειο Όμιλο. Νηρέας Γέρακα 3-1 Βούλας 10-6. ΝΑΟΚ Νηρέας Χαλανδρίου 6-15. Ναυτικός Όμιλος Λάρισας Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου 12-5. Και ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Ηλιούπολη 12-9. Στη βαθμολογία, ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης στην πρώτη θέση με 24 βαθμούς, η Λάρισα ακολουθεί με 21, ο Νηρέας Γέρακα έχει 19, ισοβαθμώντας με την 3-1 Βούλας. Ο Νηρέας Χαλανδρίου έχει 14 βαθμούς, η Ηλιούπολη στις 6, στους 6 ο ΝΑΟΚ έχει 3 βαθμούς και η ΕΧΑ Ιδαρίου χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση. Η επόμενη αγωνιστική είναι 9 Γενάρη, καλώς εχόντων των πραγμάτων και το κολυμητήριο της Κέρκυρας, το κλειστό κολυμητήριο της Κέρκυρας θα είναι σε θέση να υποδεχτεί τους αθλητές και τα σωματεία. Βέβαια, ο ΝΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου, την μόνη ομάδα που έχει κερδίσει στο πρωτάθλημα. Η επόμενη αγωνιστική λοιπόν είναι η 10η, ΑΕ Χαϊδαρίου ΝΑΟΚ, Ηλιούπολη Ναυτικός Όμιλος Λάρισας, Νηρέας Χαλανδρίου Νηρέας Γέρακα και 3-1 Βούλας Όμιλος Φίλων Θαλάσσης. Πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στην ΑΕΣΚΑΔΕ να δούμε τον Βόρειο Όμιλο. Τα αποτελέσματα εξαναβολής. Δεν υπήρχε αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήταν όμως ευκαιρία να γίνουν κάποια παιχνίδια εξαναβολής. Ιόνιος Νικόπολη 55-44. Θρύλος Ιωαννίνων Πύρος Αρτέων 51-59. Ενώ ο Κερκυραϊκός πήρε το παιχνίδι από τον Πρωτέα Εγουμενίτσας 20-0 ανεφαγώνα. Στη βαθμολογία μετά από αυτή την αγωνιστική, οι 9 αγωνιστικές, η Παραμυθιά στην πρώτη θέση, ισοβαθμώντας με τον Ιόνιο, έχουν και 2 από 15 βαθμούς. Μολωσί και Νικόπολη έχουν από 14 βαθμούς, Πύρος Αρτέων και Θρύλος Ιωαννίνων 11, 10 Αιγιοφέακας, 8 Κερκυραϊκός, 7 για τον Πρωτέα Οικουμενίτσας. Η επόμενη αγωνιστική είναι η 10η αγωνιστική, σημαίνει και την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου. Να δούμε λοιπόν τα παιχνίδια της 8 Ιανουαρίου 2022. Ο Κερκυραϊκός θα παίξει εκτός έδρας με τους Μολωσούς. Ο Πρωτέας Οικουμενίτσας αντιμετωπίσει την Παραμυθιά, Πύρος Αρτέων, Ιόνιος. Ο Φέκας υποδέχεται τον Θρύλο Ιωαννίνων, ενώ ρεπό έχει η ομάδα της Νικόπολης. Πάμε στην Β' ΕΣΚΑΒΔΕ για να ολοκληρώσουμε με το πρόγραμμα, με τους αγώνες μάλλον του Σαββατοκύριακου, να δούμε τι έγινε για την 7η αγωνιστική Ναυσίθος Αλικές 52-61. Το παιχνίδι του Καποδίστρια με τον Πήγασο Νότια Κέρκυρας αναβλήθηκε λόγω πολλών κρουσμάτων στην ομάδα του Πήγασου. Λέων Κένταυρη 73-54 ρεπό είχε η ΓΕΚ. Πάμε να δούμε λοιπόν τη βαθμολογία μετά από αυτή την αγωνιστική. ΓΕΚ, Λέων και Αλικές. Στη βαθμολογία έχουν 10 βαθμούς, ακολουθούν οι Κένταυροι με 8, 7 για τον Αυσίθο, 6 για Καποδίστρια και Πήγασο. Οι Παξί έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Η επόμενη αγωνιστική είναι με τη νέα χρονιά. Ωστόσο, υπάρχουν παιχνίδια εξαναβολής. Ένα συγκεκριμένο, από ό,τι να σας πω, ότι μεθαύριο Τετάρτη, 22 του μήνα, θα γίνει αναμέτρηση εξαναβολής για την 6η αγωνιστική. Η ΓΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Ναυσίδο σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 9. Τώρα, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, η επόμενη αγωνιστική και η πρεμιέρα του δεύτερου γύρου είναι το Σάββατο 8 Ιανουαρίου. Λέων Καποδίστριας, Ναυσίθος Πήγασος Νότιας Κέρκυρας και Κένταυρη ΓΕΚ. Ρεπό έχει ομάδα των Αλικών. Αυτά όσον αφορά τους αγώνες του Σαββατοκύριακου. Πάμε εμείς να δούμε κάποια αθλητικά νέα. Πριν πάμε να δούμε τα δύο μεγάλα παιχνίδια που έγιναν στο Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε, πάμε στο ΝΑΟΚ και στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας, βλέποντας βεβαίως και τις αντίστοιχες φωτογραφίες από τις επιτυχίες για τους αθλητές του ΝΑΟΚ όσον αφορά το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Ίσων για σκάφη Optimist και Laser. Στην κατηγορία Laser, ο Μανώλης Κάγκας και ο Τριαντάφυλλος Τηλιανέσης ανέβηκαν στην πρώτη και τρίτη θέση του βάθρου, ενώ ο Χάρης Γουργός κατέλαβε την τέταρτη θέση.
στην κατηγορία Optimist Junior, αγόρια δηλαδή κάτω των 13 ετών, όλο το βάθρο ήταν ΝΑΟΚ. Οι αθλητές Χρήστος Τηλιανέσης, Φώτης Γιολδάσης και Γιώργος Μάνδυλας στις τρεις πρώτες θέσεις αντίστοιχα. Τώρα, οι συνθήκες βέβαια δεν ήταν εύκολες, το κρύο ήταν πάρα πολύ έντονο. Τα περισσότερα παιδιά στην 16αμελή αποστολή κάτω των 13 ετών. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους και στους προπονητές Ευγένιο Γιούργα και Τάσο Μαστρογιάννη. Ο ναυτικός όμιλος Λευκάδας έκανε τη διοργάνωση των αγώνων. Αφήνουμε τον ΑΟΚ, πάμε όμως σε έναν αθλητή, ο οποίος έχει φιλοξενηθεί βέβαια εδώ στην εκπομπή Αθλητολογίας, τον έχουμε φιλοξενήσει τηλεφωνικά, ανυπομονούμε κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Πάμε στο Γιάννη Κουκουβέ, ο οποίος συμμετείχε στους Πανελλήνιους Αγώνες κλειστής κοπηλεσίας και κάθε φορά τα πάει εξαιρετικά. Έτσι λοιπόν έγινε και αυτή τη φορά. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Γιάννης Κουκουβές κατέκτησε την πρώτη θέση στα 1000 μέτρα, τη δεύτερη θέση στα 500 μέτρα στην ηλικιακή κατηγορία 50+. Όπως δήλωσε λοιπόν, δεν υπάρχει επιτυχία χωρίς δυσκολία όταν τα μάτια είναι προσιλωμένα στον στόχο. Ύστερα από πολύ μήνυ μοναχική και σιωπηλή προετοιμασία, πολεμώντας με δαίμονες αρνητικότητας, λόγω της κούρασης βέβαια, αξιώθηκε να λάβει μέρος χωρίς τραυματισμούς στους 5ους Πανελλήνιους Αγώνες κλειστής κοπηλεσίας και τα πήγε εξαιρετικά. Πάμε να κλείσουμε τα αθλητικά μας νέα με το υπέροχο παιδί, έναν πρωταθλητή που αγαπάμε πολύ, είναι ο Βασίλης Κορονάκης. Επιτέλους δικαιώθηκε και πέτυχε αυτό που είχε βάλει σαν στόχο. Να το παιδί μας εδώ στην πρώτη θέση του βάθρου. Ο Βασίλης Κορονάκης, πρώτη θέση, 8,7 σέκοντ στα 400 μέτρα. Τα πήγε εξαιρετικά. Κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ του πιο γρήγορου ατμοσφαιρικού Triumph Tiger. Πραγματικά ήταν απίστευτος ο αγώνας, ήταν απίστευτη η συνεργασία και η βοήθεια που είχε από όλη του την ομάδα ο Βασίλης Κορονάκης. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους για την προσπάθεια αυτή και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Μιλάμε βεβαίως για μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αυτά όσον αφορά τα αθλητικά μας νέα αλλά και τις αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Φέακα Σπηλαία. Είναι και ένας δαίμονας κακός η Πηλαία για τον Φέακα. Του είχε στερήσει κάποτε την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια. Ήταν ένα παιχνίδι που άλλαξε ώρα. Έγινε μεσημέρι, γι' αυτό και η έλευση του κόσμου ήταν λιγότερη. Θα δούμε λοιπόν τι έγινε στο παιχνίδι αυτό. Θα δούμε όμως και το παιχνίδι της Λευκύμης κόντρα στην Αθλητική Ένωση Ποντίων. 4-1. Πολύ σημαντική νίκη για το Κερκυραϊκό Σωματείο. Πολλά όμως είπε και ο Παναγιώτης Κορομπόκης. Θα τα δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 2610-48-944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith.
Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith, Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter, ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Θέλετε χειροποίητο σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, πολυμάρκετ. Θέλετε παιδικό δωμάτιο, κουζίνα, έπιπλα κήπου, πολυμάρκετ. Ή μήπως λευκά είδη διακοσμητικά. Μη χάνετε το χρόνο σας ψάχνοντας δεξιά και αριστερά. Ελάτε στο πολυμάρκετ. Από το 2004, μια σχέση εμπιστοσύνης. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Έτοιμο παράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Πολυμάρκετ. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Πολυμάρκετ. Όλα εδώ. Αυτά τα Χριστούγεννα, τα δώρα της οικογένειας θα τα βρεις στη Euronics Ολομός. Bluetooth ακουστικά, μόνο 25 ευρώ. Tablet 10 inch Lenovo, με δώρο θήκη αξίας 20 ευρώ, μόνο 149. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi, μόνο 329. Λάπτοπ Hewlett Packard 15,6 inch με Windows 10, με δώρο τσάντα και ποντίκι, μόνο 399. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε το 2021 και σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και δημιουργικό το 2022. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Καθημερινά εκατοντάδες θύματα διαρρήξουν και κλοπών. Με σύστημα ασφαλείας Steel, αυτό θα ήταν ένα απίθανο σενάριο. Steel Security. Προστατεύουμε και ασφαλίζουμε το χώρο σας με συνέπεια και επαγγελματισμό από το 2003. Εξυπηρετούμε δεκάδες εγκαταστάσεις στην Κέρκυρα. Με σύγχρονα συστήματα συναγερμού και καμερών ασφαλείας που προστατεύουν και επιτηρούν 24 ώρες το 24ωρο. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία και εχεμήθεια σε κάθε μας έργο. Με ειδική άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έχεις Steel, έχεις ασφάλεια. www.steelsecurity.gr. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkeralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Expert. Ποιότητα. Εμπιστοσύνη. Γνώση. Επαγγελματισμός. Επάρκεια. Εξυπηρέτηση. Ζήσε την εμπειρία Expert στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 25 και στο 26610-308-95. Expert, η ειδική. Χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο για νέο έργο, για ανακαίνιση, για βλάβη. Τον χρειάζεσαι τώρα, φίλε πελάτη. Ο Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Κέρκυρας ενημερώνει. Μην εμπιστεύεστε άτομα που δεν σας επιδεικνύουν την ηλεκτρολογική τους άδεια. Θεωρήσε συνυπεύθυνος. Αν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, η σίγουρη και ασφαλής εργασία, μην ψάχνεις άλλο. Μην ψάχνεις αλλού. Και θυμήσου, εμείς οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι δεν παίζουμε με τη ζωή σας και τις ζωές των παιδιών σας. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 266 10 25 567. Γεύση όπως παλιά. Τεχνογνωσία όπως σήμερα.
Ακτινοτροφική Κέρκυρας. Μια ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής με ζώα που ζουν ελεύθερα. Το καλύτερο κρέας και γαλακτοκομικά από την κερκυραϊκή γη. Απευθείας στο τραπέζι σας. Μοσχαράκι, αρνί και κατσίκι. Φρέσκο γάλα, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Άριστης ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας. Ακτινοτροφική Κέρκυρας. Γιατί η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Ράδιο Κέρκυρα και Sky μαζί για πληρέστερη ενημέρωση. Δεν χρειάζεται να πονάς ούτε εσύ ούτε η ελιά σου όταν πονάς τη δουλειά σου. Ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιτονικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κρατασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Steel. Κωτινάς Νικόλαος. Περιφερειακή οδός Λευκύμης, Λευκύμη. Μαρτίνης Σταμάτης. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, Σολάρι, Κέρκυρα. Μηχανεμπορική Κώστας Τσιριγκάκης. Εθνικής Αντιστάσεως 40, Εμπορικό, Κέρκυρα. Η αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 26610-37125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισορούχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 26610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλιολογίας. Πάμε να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι του ΦΕΑΚΑ με την Πηλέα. Τελικό σκορ 20-26. Τελευταία αναμέτρηση για τον ΦΕΑΚΑ πριν, για αυτό το έτος, μάλλον για το 2021. Έχει ρεπό στην επόμενη αγωνιστική. Να δούμε λοιπόν εμείς πλάνα και δηλώσεις πρωταγωνιστών.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο της Κέρκυρας για την αναμέτρηση του ΦΕΑΚΑ με την Πηλαία. Είναι η 13η αγωνιστική της Handball Premier. Ο ΦΕΑΚΑΣ μετά την ήττα του πριν από λίγες μέρες κόντρα στον Φίλιππο Βέριας θα οδηγηθεί όπως όλα δείχνουν στα play out για τη συνέχεια. Πάμε να δούμε την επίθεση που κέρδισε η Πηλαία. Τσαμεσίδης, Αλεξανδρίδης, μπάλα φτάνει στον Ζαφύρη και εκείνος πετυχαίνει το πρώτο τέρμα. ΦΕΑΚΑΣ Πηλαία 0-1. Δελής, Ελχάραγουεϊ, Τζούλοβιτς, Καρανόβιτς, Ζέρβας και Νάστος. Οι παίχτες που βρίσκονται στο γήπεδο για τον ΦΕΑΚΑ. Από την άλλη πλευρά, ένας παλιός γνώριμος της ομάδας, Γιάννης Γιαννακόπουλος με το νούμερο 77. Κώστας Τσαμεσίδης με το νούμερο 11. Μάρκος Ζαφύρης με το νούμερο 2. Με το νούμερο 22 ο Γιάννης Μπάτζιος. Με το νούμερο 25 ο Παντελέων Αλεξανδρίδης. Τερματοφύλακας ο Δημήτρης Μπαμπατσανίδης για την Πηλαία. Νούμερο 13 ο Κωνσταντής Κουκμίσης. Αυτοί είναι οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Τζούλοβιτς αφήσει για το Δελή, δεν ήταν πολύ καλή πάσα. Καρανόβιτς παίρνει την μπάλα από τον Τζούλοβιτς. Έχετε το μαρκάρισμα όμως από τον Μπάτζιο, ο οποίος θα δεχτεί την δίλεπτη. 3-4 το σκορ, ο ΦΕΑΚΑ στην επίθεση. Καρανόβιτς για τον Δελή. Μπάλα είναι για την Πηλαία. Μέτσης. Κάνει την παλιά για τον Μπάτζιο. Έχουμε σταματήσει γιατί είναι παίχτης πεσμένος, έχω την εντύπωση ότι είναι ο Δελής στο έδαφος. Φωνές από τον Μπάμπη Ανανιάδη προς τους παίκτες του ότι υπήρχε παίχτης έστω και της αντίπαλης ομάδας στο έδαφος και δεν τηρήσαν το fair play να σταματήσουν τη φάση. Έτρεξαν γρήγορα για να σκοράρουν και να κάνουν το 3-5. Μπάμπης Ανανιάδης, ο προπονητής της Πηλαίας, δίπλα μας για την αναμέτρηση κόντρα στον ΦΕΑΚΑ. 13η αγωνιστική Handball Premier. Η Πηλαία πήρε την νίκη με 20-26. Σε ένα ωραίο παιχνίδι που έγινε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Δεν ξέρω αν σου έχει λείψει, δηλαδή αν μερικές φορές λες, αχ και να μπαίνα, βρε παιδί μου, εγώ και να παίζα. Δεν ξέρω, μπαίνεις καμιά φορά σε αυτό το mood σαν προπονητής. Και ναι και όχι, θα έλεγα. Εντάξει. Θέλω να πω ότι θέλω να αποβάλω το εντελώς τον παίκτη από πάνω μου και να αφοσιωθώ στην προπονητική, το οποίο θα κάνω τα επόμενα χρόνια. Πώς ήταν το παιχνίδι σήμερα για την Πηλαία? Σίγουρα μας έβαλε δύσκολα πάλι για άλλη μια φορά η Κέρκυρα. Ανταπεξήλθαμε νομίζω σε κάποιο βαθμό. Στο τέλος λίγο αυξέμε διαφορά. Γενικότερα το μάτσο όλο πήγε, κύλησε στα 2-3 γκολ. Ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή ήταν παίχτης της Κέρκυρας στο έδαφος, σε κάποια αναμέτρηση, σε κάποια σύγκρουση, χτύπησε το παιδί. Οι παίχτες της Πηλαίας λοιπόν συνήθισαν την επίθεση, σκόραραν και ο Μπάμπης τους έβαλε τις φωνές γιατί δεν τήρησαν το fair play, γιατί δεν σταμάτησαν την αναμέτρηση. Όταν ήταν παίχτης της αντίπαλης ομάδας στο έδαφος, μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Αυτό που έκανες, φαντάζομαι ότι κανείς δεν θέλει να χτυπήσει κάποιος, εννοείται. Δεν έχουν τίποτα οι παίχτες να χωρίσουν, εννοείται. Αλλά αυτή η κίνησή σου ήταν πολύ, πολύ ωραία. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα να προσέχουμε την υγεία μας. Εντάξει, είναι ένα. Γενικότερα και σε επαγγελματικό αλλά και σε ερασιτεχνικό άθλημα, θα το έλεγα αυτό. Και ειδικότερα σε μια στιγμή που χτύπησε το κεφάλι για οποιοδήποτε, και για παίκτη μου και για αντίπαλο, θα το έκανα αυτό πάλι. Πώς είναι η ευρωπαϊκή εμπειρία της Πηλαίας, δείχνει τη διαφορά σε σχέση με τα ελληνικά γήπεδα? Παίρνετε μια άλλη γεύση, δηλαδή διαφορετική? Σίγουρα, εντελώς καμία σχέση θα έλεγα. Από επίπεδο, από οργάνωση, από όλα. Μας έδωσε ρυθμό νομίζω περισσότερο, ήταν ένα σκαλί πάνω η Ντούκλα Πράγας, αλλά μας έδωσε ρυθμό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό κερδίσαμε και φυσικά πολλές εμπειρίες και για τα παιδιά, τα οποία να πω κιόλας ότι έχουμε από τις πιο νεανικές ομάδες γενικότερα στην Α1. Έχετε ένα κορμό ο οποίος μένει σταθερός, είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα αυτό. Έχετε νέα παιδιά, έχετε χαμηλό ηλικιακό μέσο όρο στο ρόστερ, είναι σημαντικό αυτό?
Ιδανικά θα θέλαμε να έχουμε πάρα πολλά παιδιά από τις ακαδημίες μας και να τα προωθούσαμε γενικότερα στην Α1. Συν με κάποιες μεταγραφές πάλι μικρών παιδιών, τα οποία να δουλέψουμε μαζί και να τους δώσουμε ένα βήμα, ένα σκαλοπάτι για να φύγουν και εξωτερικό και να πλαισιώσουν και τις εθνικές ομάδες. Καλή συνέχεια, καλές γιορτές. Ευχαριστούμε επίσης, να είστε καλά. Και τώρα έχουμε πέναλτι. Με το νούμερο 11, ο Κώστας Τσαμεσίδης απέναντι στον Άγγελο Γιοργαλή. Το σκορ είναι 6-6. Τσαμεσίδης θα κάνει την προσπίση και θα σουτάρει και θα σκοράρει ο Κώστας Τσαμεσίδης, βάζοντας την πηλαία ξανά μπροστά 6-7. Νάστος. Τζούλοβιτς. Ζέρβας. Ελχάραουι. Μελής. Τζούλοβιτς. Μελής και Ζέρβας. Ελχάραουι. Μελής. Κάνει την προσπίση, δίνει στο Ζέρβα. Τζούλοβιτς επιστρέφει την μπάλα από το μαρκάρισμα του Σαφίριο. Ο Ζέρβας. Δελής για τον Τζούλοβιτς, προσπαθούν να βγουν χώρο οι παίκτες του ΠΑΕΚ, το σούτ του Δελή που ξανακερδίζεται στα χέρια των παιχτών της Πηλέας. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Ελευθεριάδης. Μέτσης. Μπάτζιος και Μέτσης. Ζαφίρης. Ελευθεριάδης. Νακόπουλος, Ελευθεριάδης, Μέτσης και Ζαφίρης. Φωνές από τόνα. Κωνσταντίνο Μιχαλάκη σουτάρει και σκοράρει ο Μάρκος Ζαφίρης. Πανταλέον Αλεξανδρίδης από την ομάδα της Πηλέας αγωνίστηκε κόντρα στον ΦΕΚΑ για να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος και αυτή η χρονιά πήρε την νίκη βεβαίως για την 13η αγωνιστική της μεγάλης κατηγορίας όσον αφορά το χάτμπολ. Λίγα λόγια για το παιχνίδι, δώσατε δυναμικό παρόν, είχατε ωραίες φάσεις, ήσασταν συνέχεια μπροστά στο σκορ, ήταν μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Ναι, σίγουρα πάντα όταν ερχόμαστε στην Κέρκυρα και με τον υπέροχό της κόσμο και την έδρα της είναι πολύ ωραίες οι αναμετρήσεις. Εμείς ήρθαμε με σκοπό να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα που θα συμμετάσχουμε στα play-off. Είμαστε για εκεί και να κάνουμε μια νίκη χωρίς τραυματισμούς, χωρίς τίποτα, όλα καλά. Τελειώσαμε. Καλή συνέχεια στην ομάδα της Κέρκυρας στη διαδικασία των play-out. Η ευρωπαϊκή εμπειρία πώς ήταν για την Πηλέα? Σίγουρα είναι κάτι ξεχωριστό. Βλέπεις διαφορετικά το άθλημα, γιατί στο εξωτερικό μην τρέφουμε αυταπάτηση, είναι πολύ ψηλότερο το επίπεδο. Σίγουρα παίρνεις εμπειρίες και προσπαθήσαμε τις εμπειρίες που πήραμε στην αρχή στην Τσεχία να τις βγάλουμε μέσα στο γήπεδο αυτή τη χρονιά. Θα κάνουμε τον απολογισμό μας όταν τελειώσει ο πρώτος γύρος και θα συνεχίσουμε. Παρά τη δύσκολη ώρα, ο κόσμος έδωσε το παρόν εδώ στην κερκίδα του κλειστού γυμναστηρίου. Σας αρέσει να παίζετε σε τέτοιο κλίμα? Σίγουρα, σίγουρα. Η Κέρκυρα είναι μία από τις πιο ωραίες έδρες, έχοντας παίξει εδώ πέρα και τα παλιότερα χρόνια και στην Α2 ακόμα, που ήταν ένα καζάνι εδώ το γήπεδο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Μακάρι όλες οι αναμετρήσεις σε όλη την Ελλάδα να έχουν τόσο υπέροχο κόσμο στην Κέρκυρα. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Τσαμεσίδης, Αλεξανδρίδης, να γυρίσει μπάλα, Ελευθεριάδης, Αντωνιάδης, Αλεξανδρίδης και Τσαμεσίδης, Γιανακόπουλος, Ζαφίρης, Ελευθεριάδης, θα κάνει το σουτ δυνατό, κερδίζει τον Άγγελο Γιοργαλή, 8-9 το σκορ. Γιάννης Γιανακόπουλος, ο παλιός μας γνώριμος, βεβαίως έχει αγωνιστεί με τη φανέλα του ΦΕΚΑ. Σήμερα αγωνίστηκε με τη φανέλα της Πηλέας κόντρα στην παλιά του ομάδα και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως χειροκροτήθηκε και από την κερκίδα. Είδα τους πρώην συμπαίκτες του. Η Πηλέα πήρε την νίκη 20-26 τελικό σκορ για την 13η αγωνιστική της Handball Premier. Λίγα λόγια για το παιχνίδι. Δεν είχε πολύ κόσμο γιατί άλλαξε η ώρα. Ήταν 3 το μεσημέρι και ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά κάτι θυμήθηκε και εσύ από αυτή την κερκίδα, κάτι σου θύμισε? Καθώς έπαιρνα το δρόμο για να φτάσω στο γήπεδο, να σου πω, ζούσα όλες αυτές τις στιγμές, πέρασα υπέροχα χρόνια, υπέροχα πραγματικά. Εντάξει, 3 ώρα είναι δύσκολο για εδώ για την πόλη, γιατί όλοι ζουν. Τι θέλεις, Δημητρέλο, τι θέλεις? Τρομερός παίκτης, φοβερή απουσία του από την ομάδα φέτος. Είναι εμφανής το θέμα. Είναι εμφανής η απουσία του Γιανακόπουλου, λέει ο Δημητρέλος. Για πες. Νομίζω ότι και ο παίκτης ο οποίος είναι στη θέση μου, ο οποίος κλήθηκε να με αντικαταστήσει, είναι πάρα πολύ καλός. Αν και ξένος, που είναι δύσκολο να αποκριθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και να αφομοιωθεί με τους Κερκυρίες, νομίζω ότι έχει βρει το ρυθμό του σιγά σιγά.
Εντάξει, έχουμε διαφορετικούς στόχους, γι' αυτό και κερδίσαμε, αλλά νομίζω ότι ο Φέκας και το μυαλό του στα επόμενα παιχνίδια, τα οποία είναι πιο σημαντικά. Εύχομαι και ελπίζω να το συναντήσω και του χρόνου και να καταφέρει να παραμείνει σε αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι το οποίο έρχεται τώρα για αυτούς σε αυτή τη σειρά αγώνων. Είμαι ευγνώμων για αυτά τα δύο χρόνια που πέρασα. Νιώθω πραγματικά ως ένα βαθμό κερκυραίο, αλήθεια. Είναι τιμή μου να το λέω και να μου το λένε και οι φίλοι μου. Δεν έχω μόνο συμπαίκτες παλιούς, έχω και φίλους και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Οι στόχοι της Πηλαίας τώρα φέτος ποιοι είναι? Βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, χάρη πολύ μια δύσκολη χρονιά, παράξενη χρονιά, έτσι, με όλα αυτά που έχουν προηγηθεί. Πες μου λίγο λόγια για την τωρινή σου ομάδα. Είμαστε καλά. Είχαμε την πρώτη μας ευρωπαϊκή συμμετοχή στην αρχή της χρονιάς, όπου μόνο εμπειρίες μπορείς να πάρεις. Είχαμε πάει στη Τσεχία. Στόχος είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα να καταφέρουμε να πλασαριστούμε στα play-off. Είναι δύσκολο το έργο, παίζουμε ανάμεσα σε μεγαθύρια όπως Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Δούκας, ομάδες οι οποίες είναι χρόνια στο άθλημα και σύλλογοι μεγάλοι. Θα δούμε, κάθε παιχνίδι είναι νίκη, κάθε βαθμός είναι πολύ σημαντικός για μας από εδώ και πέρα στα play-off και θα κοιτάξουμε στο κύπελο όσο το δυνατόν να πάμε μακρύτερα. Ο κόσμος σήμερα, παρότι λίγο σε έδωσε τον δυναμικό παρόν, όταν άκουγες αυτά τα τύμπανα και όταν άκουγες αυτές τις τρομπέτες και όταν άκουγες όλα αυτά, χαμογέλαγες λίγο από μέσα σου? Χαμογέλαγα γιατί τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει και σε ακόμα πιο έντονες στιγμές, με παιχνίδια πολύ πιο σημαντικά, να κρίνονται κατηγορίες, να. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κάθε φορά που πατάω το γήπεδο, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σαν αντίπαλος μετά από 2 χρόνια. Και θυμήθηκα πάρα πολλά πράγματα. Τώρα εδώ πέρα έχουμε και τους, έχουμε απέναντι και τους φωτογράφους. Έλα εδώ. Είναι ένα από τα παιδιά που αγαπάει πολύ τον Γιάννη Γιαννακόπουλο. Έλα εδώ. Σπύρο Σουλάνης, και αυτός έχει ξενιτευτεί. Τι μας τραβάς φωτογραφίες, τι κάνεις τώρα, τι γίνεται? Γιάννη, δεν είναι τα copyrights, δεν επιτρέπεται. Έλα εδώ, Ελένη, έλα εδώ, παιδιά, σήμερα θα γίνει. Έλα εδώ, Ελένη Καζιάννη. Τον κύριο Γιαννακόπουλο δεν θα ξαναπάρει συνέντευξη, γιατί 3 χρόνια τώρα να φέρνει ένα τσουρέκι από τη Θεσσαλονίκη και μην πω άσχημη κουβέντα. Όχι, μην πεις. Σαν λοιπόν, το κρασί, περιμένω να παλιώσει για να γίνει καλύτερο. Γίνεται και ξύδι όμως. Το κρασί γίνεται και ξύδι, κύριε Γιαννακόπουλο. Έλα τώρα που θα γίνει ξύδι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πια και μούχλα το τσουρέκι. Σουλάνη, ηρέμησε. Σουλάνη, τι γίνεται, εσύ πού είσαι, τι κάνεις? Ήρθα χτες το βράδυ, ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Με τον Γιαννακόπουλο τι γίνεται, σας συνδέει μια φιλία? Έχουμε μια σύνδεση. Έλα, για φύγε να αποσυνδεθείτε λίγο. Πώς μαζεύονται όλοι γύρω σου, γιατί το μέλει ο Γιαννακόπουλος. Πέρασα υπέροχα. Σου είπα ότι πέρασε υπέροχα και δέθηκα με όλους, έναν προς έναν. Εντάξει, με κάποιους λίγο παραπάνω, κάποιους λίγο λιγότερο. Ακόμα και το λιγότερο όμως πάλι είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις. Τώρα δεν ξέρω, στο μέλλον δεν ξέρουμε, ματούλα μου. Εντάξει, θα δούμε. Να είσαι καλά, καλή. Και εγώ εύχομαι τα καλύτερα στην ομάδα και σε όλους σας. Νάστος. Βελής. Τζέρβας. Νάστος υπό το μαρκάρισμα του πρώην συμπαίκτη Γιάννη Γιαννακόπουλου. Καρανόβιτς. Τζούλοβιτς. 1 λεπτό. Βελής. Τζέρβας. Βελής. Καρανόβιτς. Βελής. Τζούλοβιτς. Κλέβει ο Γεωργακόπουλος και πάει απέναντι στον Γιωργαλή. Σκοράρει ο Γιάννης Γιαννακόπουλος. 7-11 το σκορ από τον πρώην παίχτη του ΦΕΑΚΑ. Σκοράρει, απαντάει ο Θανάσης Νάστος. Κώστα Τσιλιμπάρης για την αναμέτρηση του ΦΑΕΚΑ κόντρα στην Πηλαία. 13η αγωνιστική ολοκληρώθηκε ο γύρος αυτός όσον αφορά τη Handball Premier. Θα πάνε σε γιορτές βεβαίως οι ομάδες. Θα επιστρέψουν με ένα δυνατό και απαιτητικό δεύτερο γύρο. Σήμερα ο ΦΑΕΚΑ έβαλε όλους τους πιτσιρικάδες. Αγωνίστηκαν παιδιά πολύ μικρά σε ηλικία. Ο Κυπριώτης, ο Ζέρβας, ο Προβατάς αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση αυτή. Τελικό σκορ 20-26. Πες μου λίγα λόγια καταρχήν για την αναμέτρηση. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον ούτε για εμάς ούτε για τους αντιπάλους. Το κυριότερο ήταν να αποφύγουμε να έχουμε κάποιους τραυματισμούς και να διαχειριστούμε και τους τραυματισμούς που ήδη είχαμε από την προηγούμενη αγωνιστική. Στην ουσία ήταν πολύ συγκεκριμένοι οι παίκτες οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι και προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε με έναν τρόπο ώστε να πάρουν χρόνο και τα παιδιά, όπως είπες προηγουμένως, και να εμφανιστούμε όσο το δυνατόν γίνεται πιο αξιοπρεπείς. Νομίζω ότι ήταν μια καλή σε γενικές γραμμές εικόνα από την πλευρά μας και έτσι κλείσαμε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος. Σαφώς
Όλοι έχουμε την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερη συγκομιδή και να τα έχουμε πάει καλύτερα. Αλλά όπως είπαμε και προηγούμενες φορές, υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη διαδικασία, τα οποία σε βγάζουν έξω από τον προγραμματισμό σου και στο επίπεδο της προετοιμασίας και της δουλειάς της ομάδας, αλλά και στο αγωνιστικό. Πόσο σημαντικό είναι που αγωνίστηκαν αυτά τα παιδιά που είναι πολύ μικρά, δηλαδή να υπάρχουν παιδιά που... Είναι πολύ σημαντικό το ότι τα παιδιά παίρνουν χώρο συμμετοχής σε ένα πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Βέβαια, από την άλλη είναι σαφές, για να μην το λέμε αυτό σαν ότι δεν είναι έτοιμα αυτά τα παιδιά, δεν είναι έτοιμα ούτε σωματικά ούτε προπονητικά. Αλλά από τη στιγμή που συμμετέχουν στο ρόστερ και είναι κομμάτι του ρόστερ, προσπαθούμε και εμείς όταν υπάρχει δυνατότητα να τους δώσουμε τον χρόνο που τους αναλογεί, γιατί αλλιώς είναι πολύ ανιαρή η διαδικασία. Μετά τις γιορτές προβλέπονται δύσκολα παιχνίδια για το ΦΕΑΚΑ. Μετά θα ακολουθήσει ένα πρωτάθλημα, τον play-out, όπου αυτή τη στιγμή ακόμα ο δικός μας όμιλος έχει ξεκαθαρίσει. Περιμένουμε στην επόμενη αγωνιστική που εμείς έχουμε ρεπό την Τετάρτη, να συμπληρωθεί και το κομμάτι του play-out από τον Νότιο Όμιλο, να ξέρουμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που θα συμμετάσχουμε 6 ομάδες σε αυτή την φάση του play-out και σώζονται οι δύο, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι μια πορεία που χρειάζεται νίκες. Χρειάζεται νίκες και καλά αποτελέσματα. Εμείς τώρα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα ενισχύσουμε την ομάδα μας. Είναι απαραίτητο κομμάτι από τη στιγμή που θέλουμε να διεκδικήσουμε την παραμονή η ενίσχυση. Είμαστε πολύ λίγοι αθλητές. Δεν θέλω να λέω τα ίδια και τα ίδια. Ακούγονται σαν δικαιολογίες, αλλά είναι πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια στην πραγματικότητα. Αγωνιζόμαστε με 7, 8, 9 παίκτες γηπέδου σε κάθε μάτς, το οποίο είναι αδύνατο να κρατήσεις ρυθμό για 60 λεπτά σε έναν αγώνα. Είναι αδύνατο να το διαχειριστείς στην περίπτωση ενός τραυματισμού, όπως έγινε τώρα με το Βέλιμπορ, το Μάνιτς. Αναγκαζόμαστε να βάζουμε παίκτες σε άλλες θέσεις από αυτές που είναι οι πραγματικές τους θέσεις. 1.200 πράγματα. Είναι πάρα πολύ μικρό το ρόστερ, έτσι όπως διαμορφώθηκε με τις αποχωρήσεις κάποιων παιδιών και με κάποιες άλλες ατυχίες, τέλος πάντων. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το δουλέψουμε. Αν αποφασίσουμε ότι θα κινηθούμε μαζί με τη διοίκηση στο να διεκδικήσουμε μέχρι τελευταία στιγμή στην παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μεταγραφικές κινήσεις για ενίσχυση, ούτως ώστε να παρουσιαστούμε όχι απλά ανταγωνιστικοί, αλλά ισχυροί. Πρέπει να παρουσιαστούμε ισχυροί, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, μιλάμε για 6 αγώνες όπου πιθανόν να χρειάζεσαι 5, ίσως και 6 νίκες. Δεν θέλω να επαναλαμβανόμαστε, αλλά θέλω να πω ότι μια μέρα δύσκολη που άλλαξε η ώρα του αγώνα και έγινε 3, ο κόσμος προσπάθησε να δώσει δυναμικό παρόν για την αναμέτρηση αυτή. Σύμφωνα, ο κόσμος μας στηρίζει και πιστεύω και εγώ ότι αν καταφέρουμε στην επόμενη φάση να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα, θα μας στηρίξει και περισσότερο. Πάντα το θετικό κλίμα και τα θετικά αποτελέσματα φέρνουν και κόσμο. Δεν μπορείς να έχεις απέτηση από τον κόσμο να στηρίζει κάτι το οποίο συνέχεια φέρνει αρνητικά αποτελέσματα. Είναι λάθος σκέψη αυτή. Πιστεύω ότι στα κρίσιμα και εκεί που θα χρειαστούμε τη στήριξη θα την έχουμε. Τσίλις. Τζούλοβιτς. Τελής. Τσίλις για τον Καρανόβιτς, 12-15 το σκορ, 9 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο, Τζούλοβιτς που έρχεται με φόρα, σημαδεύει το κάθετο δοκάρι και ο Νάστος σκοράρει, μειώνει σε 2 γκολ, 13-15 ο Θανάσης Νάστος. Θα μου πεις πάλι Θανάσης Νάστος, δεν γίνεται γιατί σήμερα ο Θανάσης πραγματικά ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα. Κάθε φορά που η πηλαία απομακρυνόταν από τον ΦΕΑΚΑ, τσουπ, έβαζε ένα γκολ, μείνει τη διαφορά στα 2 γκολ. Κάθε φορά γινόταν αυτό. Πολύ ωραίο παιχνίδι από τον Θανάση, πολύ ωραίο παιχνίδι γενικότερα, αλλά ο Θανάσης έπαιξε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι το χάρηκε. Είχε την ευκαιρία παρότι στα χακί να παίξει σήμερα με τον ΦΕΑΚΑ κόντρα στην πηλαία. Πώς ήταν το παιχνίδι? Τελευταίο παιχνίδι. Θέλαμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση να κλείσουμε έτσι όμορφα την αγωνιστική περίοδο πριν τα play-off. Δεν μπορώ να πω κάτι. Ήμασταν αρκετά καλοί. Δουλέψαμε και με τα μικρότερα παιδιά. Έπαιξα και εγώ λίγο παραπάνω. Ξεκουραστήκαν και αυτοί που παίζουν συνέχεια 60 λεπτά για να είναι πιο φρέσκοι για τα play-out τώρα που έρχονται. Εντάξει.
Μια χαρά. Πολύ καλά. Πώς ήταν το μαρκάρισμα με τον Γιαννακόπουλο, του έλεγες εκεί, λέγατε τίποτα δικά σας και τέτοια ή... Λέγαμε αυτά που λέγαμε πέρυσι και πρόπερσι εδώ στο γήπεδο. Μου λείψε να τον έχω απέναντί μου, έστω και σαν αντίπαλο. Αλλά χάρηκα πολύ που τον είδα και που ξαναπαίξαμε μαζί και είπαμε και δύο κουβέντες μέσα στο γήπεδο. Θα τα πούμε και έξω τώρα, έχουμε κανονίσει να πάμε για καφέ. Παρότι δύσκολη ώρα, γιατί άλλαξε η ώρα του αγώνα από 6 έγινε 3, έδωσε ο κόσμος πάλι το παρόν, ακούστηκαν πάλι τρομπέτες, ακουστήκαν πάλι τα τύπανα. Δημιουργείται μια ωραία ατμόσφαιρα κάθε φορά. Παρά το γεγονός ότι ήταν δύσκολη και η μέρα και μπορεί να μην ήταν ο ίδιος αριθμός ατόμων που έρχεται κάθε φορά, γιατί είναι και εορταστική περίοδος τώρα, ο κόσμος ήταν εδώ και αυτοί οι ικανοποιητικοί σε αριθμό που ήρθανε κάνανε το χαμό τους, όπως λέμε πάντα, και τους ευχαριστούμε ξανά για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Ευχηθούμε καλές γιορτές με υγεία. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, υγεία, ευτυχία και ό,τι καλύτερο και πολλά χαμόγελα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Μοχάμεντ Χαρουέι δίπλα μου. Πάντα προσπαθεί το καλύτερο όταν αγωνίζεται με τη φανέλα του ΦΕΑΚΑ. Σήμερα η κερκυριακή ομάδα αντιμετώπισε την Πηλαία και την 13η αγωνιστική της μεγάλης κατηγορίας. Έδωσε λοιπόν το παρόν. I think that your players trust you. They give you the ball. They try to make you feel like home, like family. How was the game today? Yeah, it was nice end of the first part of the season. Because we have an important mission after Christmas. We have very important games. And we hope always to be in contact and be a big family to help each other to reach our target. And we are almost ready for the next round. Λέει λοιπόν ήταν ένα παιχνίδι τελευταίο του πρώτου γύρου κόντρα στην Πηλαία. Υπάρχουν πολύ σημαντικά παιχνίδια μετά τις γιορτές για την ομάδα του ΦΕΑΚΑ προκειμένου να φτάσει τον στόχο της και να τον εκπληρώσει. Γι' αυτό χρειάζεται να δώσει πολλά πράγματα μετά τις γιορτές η κερκυραϊκή ομάδα. How was the fans today? It wasn't so many because the time it was difficult for them to come, but always they give you something. Yes, for sure. Without fans, we cannot have the spirit to play. We have to thank everybody who came for these 12 games. They helped us so much. They motivate us till the last minute, even we winning or losing. They are always on time, and we must thank everybody here. They are very good people and nice. Ο κόσμος πάντα δίνει κίνητρο στην ομάδα του ΦΕΑΚΑ για να αγωνίζεται. Είναι απαραίτητος ο κόσμος για να ενισχύει το πνεύμα και την ψυχολογία των παικτών του ΦΕΑΚΑ, λέει ο Μοχάμεντ. Και τους ευχαριστεί πάρα πολύ, όπως θα πρέπει λέει, όλοι να ευχαριστούμε τον κόσμο που ακόμη και σήμερα, μια τέτοια μέρα και δύσκολη ώρα, έδωσαν τον παρόν. Thank you so much. Best wishes for the celebration. Yes, thank you. And Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas for everybody. Delis. Zervas. Korakianitis. Σέρβας! Σέρβας, πήγε να κλέψει ο Γιαννακόπουλος. Κορακιανίτης, σκοράρει! Ο Μπάμπης Κορακιανίτης, 20-26. Και νομίζω ότι κάπου εδώ θα τελειώσει η αναμέτρηση. ΦΕΑΚΑΣ, Πηλαία, 20-26. Για την 13η αγωνιστική της Handball Premier. Αυτά έγινε στην αναμέτρηση του ΦΕΑΚΑ με την Πηλαία. Διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε με ποδόσφαιρο και γάμα εθνική. Αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 2610-48-944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη.
Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Θέλετε χειροποίητο σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, πολυμάρκετ. Θέλετε παιδικό δωμάτιο, κουζίνα, έπιπλα κήπου, πολυμάρκετ. Ή μήπως λευκά είδη διακοσμητικά. Μη χάνετε το χρόνο σας ψάχνοντας δεξιά και αριστερά. Ελάτε στο πολυμάρκετ. Από το 2004, μια σχέση εμπιστοσύνης. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Έτοιμο παράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Πολυμάρκετ. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Πολυμάρκετ. Όλα εδώ. Αυτά τα Χριστούγεννα, τα δώρα της οικογένειας θα τα βρεις στη Euronics Ολομός. Bluetooth ακουστικά, μόνο 25 ευρώ. Tablet 10 inch Lenovo, με δώρο θήκη αξίας 20 ευρώ, μόνο 149. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi, μόνο 329. Λάπτοπ Hewlett Packard 15,6 inch με Windows 10, με δώρο τσάντα και ποντίκι, μόνο 399. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε το 2021 και σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και δημιουργικό το 2022. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Καθημερινά εκατοντάδες θύματα διαρρήξουν και κλοπών. Με σύστημα ασφαλείας Steel, αυτό θα ήταν ένα απίθανο σενάριο. Steel Security. Προστατεύουμε και ασφαλίζουμε το χώρο σας με συνέπεια και επαγγελματισμό από το 2003. Εξυπηρετούμε δεκάδες εγκαταστάσεις στην Κέρκυρα. Με σύγχρονα συστήματα συναγερμού και καμερών ασφαλείας που προστατεύουν και επιτηρούν 24 ώρες το 24ωρο. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία και εχεμήθεια σε κάθε μας έργο. Με ειδική άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έχεις Steel, έχεις ασφάλεια. www.steelsecurity.gr. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkeralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Expert. Ποιότητα. Εμπιστοσύνη. Γνώση. Επαγγελματισμός.
επάρκεια, εξυπηρέτηση. Ζήσε την εμπειρία Expert στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσα 25 και στο 26610-308-95. Expert, η ειδική. Χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο για νέο έργο, για ανακαίνιση, για βλάβη. Τον χρειάζεσαι τώρα, φίλε πελάτη. Ο Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Κέρκυρας ενημερώνει. Μην εμπιστεύεστε άτομα που δεν σας επιδεικνύουν την ηλεκτρολογική τους άδεια. Θεωρήσε συνυπεύθυνος. Αν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, η σίγουρη και ασφαλής εργασία, μην ψάχνεις άλλο. Μην ψάχνεις αλλού. Και θυμήσου, εμείς οι αδιούχοι ηλεκτρολόγοι δεν παίζουμε με τις ζωές σας και τις ζωές των παιδιών σας. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 266 10 25 567. Γεύση όπως παλιά. Τεχνογνωσία όπως σήμερα. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Μια ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής με ζώα που ζουν ελεύθερα. Το καλύτερο κρέας και γαλακτοκομικά από την κερκυραϊκή γη. Απευθείας στο τραπέζι σας. Μοσχαράκι, αρνί και κατσίκι. Φρέσκο γάλα, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Άριστης ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Γιατί η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Ράδιο Κέρκυρα και Sky μαζί για πληρέστερη ενημέρωση. Δεν χρειάζεται να πονάς ούτε εσύ ούτε η ελιά σου όταν πονάς τη δουλειά σου. Ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιτονικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κρατασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Στυλ. Κωτεινάς Νικόλαος. Περιφερειακή οδός Λευκύμης, Λευκύμη. Μαρτίνη Σταμάτης. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, Σολάρι, Κέρκυρα. Μηχανεμπορική Κώστας Τσιριγκάκης. Εθνικής Αντιστάσεως 40, Εμπορικό, Κέρκυρα. Η αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 2660-48-944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Yeah.
Επιστροφή για το τελευταίο μέρος εκπομπής Αθλολογίες. Πάμε να δούμε τι έγινε όσον αφορά την γάμα εθνική κατηγορία. Στο παιχνίδι της Λευκύμης κόντρα στην Αθλητική Ένωση Ποντίων, νίκη σημαντική 4-1 για το Κερκυραϊκό Σωματείο. Πάμε να δούμε τα γκολ, πάμε να δούμε πλάνα δηλώσεις πρωταγωνιστών, αλλά και όλα όσα δήλωσε ο προπονητής της Λευκύμης, Παναγιώτης Κορομπόκης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο Λευκύμης για την αναμέτρηση της τοπικής ομάδας κόντρα στην Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιανίων. Λαμτσάει, μπάλα γυρίζει στον τερματοφύλακα της Λευκύμης, δίνει κοντά στον Βασιλάκη. Θοδωράκης. Θοδωράκης θα κάνει την παλιά στα πόδια του Κουλούσια. Θέλει να κάνει μια δυνατή παλιά και έχουμε την πρώτη ευκαιρία με τον ΣΕΑ. Έπρεπε να φτάσει μπάλα μέχρι εκεί για να δοθεί συνέχεια. Κοταρίδης για τον Κανταρτζή. Κανταρτζής θα κάνει τη σέντρα εκεί που είναι ο Κωστακιώτης. Με κεφαλιά. Λαμτσάει. Μπάλα φτάνει στον Κουλούσια. Κοταρίδης. Κουλούσια βάζει την μπάλα μπροστά. Θοδωράκης θέλει να ελέγξει απέναντι στον Παστόρνικ. Ανοίγει το σκόρ η Λευκύμη με τον Θεοδωράκη. Στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης γκολ που βάζει τη Λευκύμη μπροστά με τον Θεοδωράκη. Νίκησε τον Μάρτιν Παστόρνικ. Ο Ανδρέας Θοδωράκης και άνοιξε το σκορ βάζοντας τη Λευκύμη μπροστά. Ρόμαν Νατβόρνικ από την Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιανίων και ο κύριος Βοριαζίδης κοντά μας για την μετάφραση όσον αφορά την αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στην Λευκύμη. Ιτήθηκε 3-1 εδώ στο γήπεδο της Λευκύμης σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την κερκυριακή ομάδα. Να μας πει λίγα λόγια για την αναμέτρηση, να μας πει αν περίμενε αυτή την ήττα σήμερα από την ουραγό της βαθμολογίας. Etwas für dieses Spiel heute, wir haben verloren. Yes. Wir machen viele, viele Latos und Gegner scorare. Ja, es ist nichts gut spielen, aber vor allem vor defensiv Tessera Megalo Latos individual und Gegner scorare. Εντάξει, δεν κάναμε το καλύτερο παιχνίδι, όμως τα λάθη που κάναμε σε αμυντικά στήχησαν στην ομάδα μας και από εκεί προήλθε ουσιαστικά από τα λάθη, δηλαδή, προήλθε και η ήττα της ομάδας. Είναι μια ομάδα που έχει αρκετά νέα παιδιά η ομάδα της, των Ποντίων. Λίγα λόγια για αυτό το σύνολο, τι στόχο έχει φέτος στην δύσκολη αυτή κατηγορία, στο δύσκολο αυτό όμιλο μάλλον. Ως φωνούντερ μάντσα από την Μάντσαρ Σαφτ, της ΓΙΑΡ. Wir spielen mit junge Mannschaft, ja. Viele spielen heute Spiele 16 years und 16 years mit der Lai und ist normal für uns. Ναι, είναι η αλήθεια ότι επενδύουμε στα νέα τα παιδιά. Σήμερα αγωνίστηκε ένα παιδί στην 11η μας 16 χρονών. Αλλαγή έγινε, ακόμα δεν έχει κλείσει τα 16 του. Η φιλοσοφία της ομάδας μας είναι αυτή. Μέσα από τον πρωταθλητισμό να υπάρχουν και νέα παιδιά να αναδεικνύονται. Υπάρχει ανασφάλεια αυτή τη χρονιά με τα κρούσματα, με τον COVID, με την εποχή αυτή που είναι δύσκολο γενικότερα και οικονομικά για πάρα πολλές ομάδες. Υπάρχει ανασφάλεια και στο σωματείο. Haben wir Probleme in unserer Mannschaft, sowas mit Covid, mit Economic, alles sind sehr schwer für uns. Wie läuft es also bei unserer Mannschaft mit das? Über Covid, über diese Probleme? Nein, bei uns in dieser Zeit kein Problem mit Covid. Ja, kein Problem, Oli, keinen Apektes hat keine Apektes. Ja, wir haben kein Problem, keiner Spielerin hat Covid. Keiner Spielerin hat Covid. Problem. Aber ich spiele mit der jungen Mannschaft. Alles Mannschaft bei uns ist Young Man. Ja, wir haben 6 Spieler, 16, 15, 17 Jahre, ja, und Spieler. Η δική μας ομάδα βασίζεται και στα νέα τα παιδιά. Έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές που είναι στην ηλικία των 16, 17 και 18 χρονών. Άρα δηλαδή δεν είναι ζήτημα η συμμετοχή των παιδιών αυτών. Είναι όλο η φιλοσοφία της ομάδας μας. Βασίζεται
όπως είπαμε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για την ομάδα μας. Και βέβαια να, μέσα σε αυτή τη διαδικασία τα νέα τα παιδιά να αναδεικνύονται. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πολύ. Good luck. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουν να διώξουν οι παίχτες της Λευκύμης. Κάτι που κάνει τελικά Ματσοβίλα. Πάμε να δούμε το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Κόρνερ με τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης. Βοριαζίδης. Εκτελεί το κόρνερ. Σηκώνονται πρώτη κεφαλιά από τον παίκτη της Αθλητικής Ένωσης Ποντίων. Έδιωξε τελικά τους Ποντίων. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Κόρνερ με το Βοριαζίδη. Βοριαζίδης. Όχι, δεν είναι ο Βοριαζίδης, συγγνώμη. Είναι ο Βαλμάς. Θα γίνει κεφαλιά από τον ΣΕΑ. Η μπάλα θα βγει εκτός. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Κανταρτζής. Κοταρίδης. Κοταρίδης για τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης κάνει τη σέντρα και που βρίσκεται ο ΣΕΑ. Η μπάλα φτάνει στον Ματσοβίλα. Νίκιτς. Νίκιτς υπό την πίεση δύο παικτών. Κωστίκος και ΣΕΑ. ΣΕΑ θέλει να ελέγξει ο πουλημένος. Μπλοκάρει την μπάλα ο Γκάκος στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ σημαντική νίκη με 4-1. Ξέσπασε σε αυτό το παιχνίδι πραγματικά ψυχολογικά και αγωνιστικά η κερκυριακή ομάδα. Λίγα λόγια λοιπόν για την αναμέτρηση. Περίμενε αυτό το σκορ. Αυτό το σκορ νομίζω δεν το περίμενε κανείς. Την νίκη την περιμέναμε και το περιμέναμε γιατί ξέρουμε τι ομάδα έχουμε. Ξέραμε στο προγραμματισμό που είχαμε κάνει από πότε θα ξεκινάγαμε και θα παρουσιάζαμε και νίκες. Δεν περίμενα να χάσουμε στα Γιάννητσά και όλα στο προηγούμενο παιχνίδι και νομίζω ότι και εκεί μπορούσαμε να είχαμε πάρει πολύ περισσότερο ακόμα και την νίκη. Νομίζω ότι είχαμε ένα πλάνο, είχαμε πιστή εφαρμογή, κερδίσαμε δίκαια, σταθήκαμε και τυχεροί και σε αρκετές φάσεις. Εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω καθόλου για το παιχνίδι, γιατί το πρόβλημα της ομάδας δεν είναι καθόλου αγωνιστικό, το πρόβλημα είναι έξω αγωνιστικό. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία η ομάδα πρέπει αυτή τη βδομάδα να τα λύσει. Διαφορετικά δεν έχει καμία τύχη ακόμα και με νίκες σαν κι αυτή. Οι προπονητές οφείλουν να μιλάνε. Το άλλο το παιδί αυτοκτόνησε στη Θεσσαλονίκη. Έχω μέσα μου τρομερά μεγάλο εκνευρισμό. Σκεφτείτε οπότε πώς να είναι και ήρεμη η ομάδα. Και οι κύριοι που τρέχουν την ομάδα πρέπει να το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη ότι εδώ υπάρχουν παιδιά. Υπάρχουν οικογένειες, υπάρχει αξιοπρέπεια και πρέπει να κοιτάξουν τι θα κάνουν. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο για αυτά τα πράγματα, παρά μόνο ότι και μέσα σε αυτά να πω ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άνθρωποι εκτός ομάδος, εκτός διοίκησης που είναι μέσα στην ομάδα, οι οποίοι είναι απόλυτα συνεπείς και χρειαζόμαστε πια όλους. Δεν περισσεύει κανείς και καλό είναι να έρθουν να βοηθήσουν αν θέλουν να έχει αυτή η ομάδα κάποια εξέλιξη. Ο λόγος που τα λέω τώρα και δεν μίλησα πιο πριν δεν έχει να κάνει καθόλου με το αποτέλεσμα. Σας το λέω, έχει να κάνει ότι κατά τη δική μου εκτίμηση σαν προπονητής οι ομάδες χτίζονται το καλοκαίρι, τότε που πρέπει να δουλεύεις και να μην κάνεις μπάνια ή να το παίζεις γαμπρός δεξιά-αριστερά. Και το δεύτερο είναι ότι κατακτούνται οι στόχοι τις διακοπές των Χριστουγέννων. Τότε οι ομάδες αμέσως μετά παρουσιάζουν ένα καλύτερο πρόσωπο ή ένα πολύ χειρότερο. Νομίζω ότι είναι η ευκαιρία που περιμένουμε και για να δουλέψουμε και για να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Αν το μήνυμα δεν είναι, προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ ευγενικός, δεν το λάβουν αυτοί που πρέπει να το λάβουν, νομίζω ότι η ομάδα μας δεν έχει καμία τύχη.
Ο κόσμος έδωσε ένα δυναμικό παρόν και σε ένα παιχνίδι που υπήρχε και ένα έξτρα κίνητρο να ενισχυθεί και η επέμβαση που θα γίνει όσον αφορά τον Κυπτίου, να δοθούν όλα τα χρήματα εκεί σε ένα πολύ σημαντικό παίχτη για την κερκυριακή ομάδα, το δεκάρι, το πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ο κόσμος πάντα ανταποκρίνεται, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, αλλά να σου πω κάτι. Συγγνώμη, ο Κυπτίου έχει χτυπήσει 2 μήνες πριν. Δηλαδή, ο Κυπτίου τι έπα, χτύπησε μέσα σε ένα αγώνα και ήδη έπρεπε να είχε κάνει επέμβαση και να μην χρειαζόταν καμία βοήθεια του κόσμου. Αυτά τα παιχνίδια για ενίσχυση κάποιου παίκτη είναι αν πάθαινε κάτι έκτακτο, καρδιά, και σταμάτα για το ποδόσφαιρο. Ο Κυπτίου είναι ενεργό μέλος της ομάδος, τραυματίας, όπως όλοι. Όπως τόσοι μάλλον, όχι όλοι, ευτυχώς, έτσι που συμβαίνει. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ο Κυπτίου ήδη έπρεπε να ήταν χειρουργημένος, ήδη έπρεπε να ήταν εδώ. Πάλι να πανηγυρίζει μαζί μας και όχι να φύγει να πάει σπίτι του, στη μητέρα του και στον πατέρα του, γιατί ίσως εκεί μπορεί να κάνει την επέμβασή του. Έτσι. Το άλλο, καταλαβαίνω ότι είναι ένας τρόπος, μια συνεισφορά του κόσμου και τον χρειαζόμαστε, σας το είπα και πριν. Ναι. Έτσι. Απλά η διαδικασία είναι διαφορετική. Άκουσα κάποια στιγμή μετά το τέλος του αγώνα να λες στους παίκτες ότι το γκολ του Λαμτσάη, το ένα εκ των δύο, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου τυχαίο. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει δουλειά, ότι έχει δουλευτεί αυτό? Δουλεύουμε συνέχεια και στο. Παίζουμε ένα ποδόσφαιρο θέσεων. Με το positioning, σαφώς και υπάρχουν σημεία, ξέρουν τα παιδιά, αφού αφήνουμε κάτω πιατάκια που περνάει μπάλα ανάλογα από τα σημεία που βρίσκεται. Νομίζω σιγά σιγά ξεκινάμε και εμπιστευόμαστε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει και μια ανασφάλεια, αν πάω εκεί και πάει κάπου αλλού, δεν θα πάει μπάλα. Υπάρχουν παγκόσμιες στατιστικές που ξέρουμε από πού περνάει η μπάλα και ξέρουμε πού να τοποθετηθούμε και για να σκοράρουμε και για να μην δεχόμαστε γκολ. Ψυχολογικά πόσο σημαντικό είναι το αποτέλεσμα σήμερα? Ψυχολογικά μπορεί να είναι σημαντικό αυτό. Για μένα δεν αλλάζει κάτι, σας λέγω, γιατί την ομάδα την ξέρω, την πιστεύω, γι' αυτό και πολεμάω και προσπαθώ να κάνω πράγματα έξω από τις τυπικές μου αρμοδιότητες, γιατί αυτή η ομάδα μπορεί να πάει πολύ ψηλά, μπορεί να έχει μια δυναμική τέτοια που, κοιτάξτε, έτσι όπως είναι, έχει διαμορφωθεί η Super League 2, πόσες ομάδες θεωρώ με μικρότερου βεληνικούς από τη Λευκύμη αγωνίζονται με επιτυχία Super League 2. Αλλά για να μην φτάσουμε εκεί πέρα, σας λέω ότι η ομάδα της Λευκύμης μπορεί να έχει μια περήφανη ομάδα μέσα στο γήπεδο και έξω, τουλάχιστον στη Γάμα Εθνική, και την καμαρώνουν όλοι όπως γινόταν και πέρυσι. Καλή συνέχεια, καλές γιορτές να ευχηθούμε. Υγεία σε όλο τον κόσμο και να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Καστεράτος Τρομπούκης κάνει τη σέντρα για τον ΣΕΑ. Θέλει να ελέγξει ο Ματσοβίλα. Μπάλα φτάνει στο Βαλμά. Βαλμάς για τον ΣΕΑ. Κοιτάξτε τι έκανε η μπάλα. Από το ένα δοκάρι πήγε στο άλλο. Δεν πέρασε τη γραμμή του Γκάκου. Απίστευτη φάση. Απίστευτη φάση. Στο 35ο λεπτό μπαίνουμε. Η μπάλα μετά το σούτ του ΣΕΑ πήγε από το δεξί δοκάρι στο αριστερό δοκάρι, όπως βλέπουμε εμείς. Πήγε να μπει και λίγο προς τα μέσα, τελικά δεν μπήκε. Σε ένα σποντίο να χάνει μια μεγάλη ευκαιρία στο 34ο λεπτό με την μπάλα να κοντράρει στα δοκάρια. Σασίνκα. Βγαίνει ο Γκάκος, κάνει την μπάλα από τα χέρια του, την ξανακερδίζει και την ασφαλίζει ο Μάρκος Γκάκος. Βοριαζίδης για το κόρνερ των φιλοξενουμένων. Βοριαζίδης. Κάνει την εκτέλεση του κόρνερ. Θα ακουμπήσει μπάλα στον Σασίνκα. Θα γίνει εκτέλεση ενός χαλαρού σούτ από την ΑΕΠ και θα μπλοκάρει ο Γκάκος. ΑΕΠ. Τρομπούκης για τον Κωστίκο. Κωστίκος. Τρομπούκης. Από την πίεση του Κωστακιώτη, ο Γκάκος ασφαλίζει.
Λόρι Λαμτσάι από την Λευκύμη πέτυχε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο σήμερα. Κερκυριακή ομάδα κόντρα στην Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιανίων. 4-1 το τελικό σκορ. Τα δύο γκολ πέτυχε ο κύριος που βρίσκεται δίπλα μου. Πολύ σημαντική νίκη και ψυχολογική αλλά και αγωνιστική για την κερκυριακή ομάδα. Λίγα λόγια για το παιχνίδι. Θέλατε πάρα πολύ την νίκη, νομίζω. Χρειαζόμασταν την νίκη και την πετύχαμε. Στάθηκαμε βέβαια λίγο τυχεροί, αλλά αυτό μπράβο μας, προσπαθήσαμε. Ο Παναγιώτης Κορομπόκης άκουσα ότι είπε ότι μόνο τυχαίο δεν ήταν το γκολ που. Ένα από τα δύο γκολ που πέτυχε εσύ. Δεν ήταν τυχαίο, όχι, γιατί έχουμε δουλέψει τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε στην προπόνηση και τα πετύχαμε και στον αγώνα τα κάναμε. Εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι που θέλατε τους βαθμούς ψυχολογικά, είναι πολύ σημαντική αυτή η νίκη. Είναι, ναι, γιατί μας έδωσε ψυχολογία η νίκη αυτή. Ο κόσμος που ήρθε σήμερα να στηρίξει και με το σκοπό βεβαίως ενίσχυσης και για τον Κυπτίου προκειμένου να κάνει το χειρουργείο που πρέπει να γίνει μετά τη ρήξη χιαστού, είναι σημαντικό το ότι ήρθε και σας στήριξε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το χρειαζόμαστε γι' αυτό και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Βαλμάς. Κάνει την εκτέλεση του πλαγίου, θα διώξουν οι παίκτες της Λευκύμης. Κουλούσιας θα κάνει ένα σουτ βεβιασμένο πάνω από την εστία του Γκάκου. Κατσαβάκη, τρέχει ο Ματσοβίλα να τον προλάβει. Προλαβαίνει ο Ματσοβίλα τον Κατσαβάκη. Στο 47ο λεπτό. Συνέχεια με τον Γκάκο. Γκάκος κάνει το βολέ. Πιάνει την κεφαλιά ο Κανταρτζής. Κατσαβάκης. Δεν έδιωξε καλά και ο Βασιλάκης. Κατσαβάκης. Η μπάλα περνάει δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Γκάκου. Πουλημένος και Κοταρίδης. Τα λένε μαζί με τον κύριο Κοστούλα και η εκτέλεση από τον Κατσαβάκη. Κόρνερ. Κάνει την εκτέλεση ο Κατσαβάκης, διώχνει ο Ματσοβίλα, διώχνει συγγνώμη ο Αρμενιάκος. Βαλμάς και μπαίνει το γκολ από τον Κοταρίδη. Στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης, η Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιανίων κάνει το 1-1 εκεί που δεν το περίμενε κανείς πραγματικά. Δηλαδή όλοι έμειναν κοιτώντας την μπάλα και την πορεία της, μπαίνοντας στα δίχτυα του Γκάκου. Λευκύμη, η Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιανίων. Κατσαβάκης. Κερδίζει ο Νίκητς. Ανεβαίνει ο Κανταρτζής. Βαλμάς. Μπάλα φτάνει στον Τρομπούκι και στην αγκαλιά του Γκάκου στο 50ο λεπτό. Παναγιώτης Ματσοβίλα δίπλα μου. Μπορεί να μην πέτυχε κάποιο από τα 4 γκολ της Λευκύμης, αλλά σήμερα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι κόντρα στην Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιανίων. 3 πολύτιμοι βαθμοί για το κερκυραϊκό σωματείο. Τους θέλατε τους βαθμούς, θέλατε την νίκη, έτσι δεν είναι? Σίγουρα τους θέλαμε. Δουλέψαμε όλη τη βδομάδα πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Παρόλο που είχαμε πολλές ελλείψεις, πολλούς τραυματισμούς, πιστεύω αυτό που δείξαμε σήμερα ήταν πολύ καλό. Πήραμε χαμόγελο για τα Χριστούγεννα να ηρεμήσουμε λίγο και με το νέο έτος να δούμε τι θα κάνουμε. Και ψυχολογικά πόσο μπορεί να σας βοηθήσει αυτή η νίκη? Σίγουρα ψυχολογικά μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Να κλείσει μια νίκη για το νέο έτος και να ξεκινήσει κάτι καινούριο είναι πολύ καλό. Συνεχίζουμε. Ο κόσμος έδωσε δυναμικό παρόν και βεβαίως για να στηρίξει τη Λευκύμη αλλά και να στηρίξει και την ενίσχυση όσον αφορά το χειρουργείο που πρόκειται να κάνει ο Κυπτίου. Πάντα ο κόσμος νομίζω βοηθάει τη Λευκύμη. Σίγουρα βοηθάει και ο Κώστας είναι ένα εξαιρετικό παιδί και πολύ καλός παίχτης. Είναι μια μεγάλη απουσία. Το εύχομαι μέσα στην καρδιά μου με το χειρουργείο να επανέλθει πολύ γρήγορα στα γήπεδα και συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλές γιορτές. Επιστρέφει την μπάλα στον Βασιλάκη, κάνει τη σέντρα. Λαμτσάι και Τρομπούκης, ο οποίος γυρίζει στον Παστορνική. Η μπάλα στον Σέα. Σέα θα κάνει το σούτ στο κάθετο δοκάρι του Γκάκου. Η μπάλα στο 52ο λεπτό έχουμε μπει. Η Κουλούσιας από το μαρκαρισμό του Γιώργου Κακόπουλου. Οριαζίδης. Για τον Κατσαβάκη, Κουλούσιας.
Θα κάνει την παλιά για τον Τρομπούκη. Τρομπούκης για τον Βαλμά. Βαλμάς υπό την πίεση του Κωστακιώτη. Βαλμάς. Διώχνει και ο Βασιλάκης. Διώχνει ο Βασιλάκης. Στο 55. Η Κίτς πάει για να πιέσει. Πουλημένος. Αλλοιώνεται η πάσα του από τον Σέα. Κουλούσιας και Ραντατζής. Παλιά για τον Βαλμά. Βαλμάς για τον Τρομπούκη. Τρομπούκης θα κάνει την παλιά. Γκάκος. Γκάκος. Σέα. Δεν ήταν καλή η κίνηση του Γκάκου. Σέα. Δεν έπιασε την μπάλα ο Σασίνκα. Απίστευτη ευκαιρία χαμένη για την Αθλητική Ένωση Ποντίων. Στο 62. Βοριαζίδης. Πουλημένος. Κάνει τη σέντρα. Είναι ο Κοταρίδης εκεί. Σταματάει τη φάση. Σφυρίζει ο κύριος Κοστούλας. Φάουλ υπέρ της Λευκύμης. Ο Γιωργακόπουλος είναι στο έδαφος. Κίτρινη κάτα στον Γκανταρτζή. Και είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα που θα δεχτεί ο Γιάννης Γκανταρτζής, ο παίκτης της Αθλητικής Ένωσης Ποντίων Καραγιαννίων. Αποχωρεί λοιπόν με κόκκινη από την αναμέτρηση. 27ο λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους με τον Κατσαβάκη. Κατσαβάκης. Κάνει το κόρνερ. Πιάνει την κεφαλιά. Σηκώνεται ο παίκτης της Αθλητικής Ένωσης Ποντίων Καραγιαννίων. Δεν βρίσκει στόχο. Θοδωράκης. Του λέει ο Παναγιώτης Κορομπόκης να παίξει με τον Νίκητς. Επιστρέφει ο Νίκης την παλιά στο Θοδωράκη. Θα κάνει την παλιά. Ο Θοδωράκης και ο Κωστακιώτης θα πετύχει τον γκολ. Λάζαρος Κωστακιώτης. Στο 61ο λεπτό, γκολ για την Λευκύμη, ξαναμπαίνει μπροστά. Μετά το γκολ του Κωστακιώτη. Ασφαλίζει ο Γκάκος υπό την πίεση του παίκτη της Αθλητικής Ένωσης Ποντίων. Εβδομικοστό έκτο λεπτό. Κοταρίδης θέλει να ελέγξει. Γιωργακόπουλος. Θοδωράκης. Δοκάρι. Απίστευτη φάση. Και γκολ με τον Λαμτσάη. 3-1 για την Λευκύμη. Απίστευτη φάση. Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης. 3-1 για την Λευκύμη με τον Λαμτσάη. Γκάκος. Κάνει το βολέ. Πρώτος στην κεφαλιά Κωστίκος. Διεκδικούν την μπάλα Κοταρίδης και Λαμτσάη. Κωστίκος. Κωστίκος Πανταζής επεμβαίνει. Κατσαβάκης. Διώχνει ο Βασιλάκης. Γιωργακόπουλος ανεβαίνει με την μπάλα. Και κοντράρει μπάλα πάνω στο σώμα του Παστονίκη. Στις καθυστερήσεις αναμέτρησης. Γκολ από τον Λαμτσάη. Δεύτερο γκολ από τον Λαμτσάη. Ο οποίος θα κάνει το 4-1, απίστευτο το τελείωμα της αναμέτρησης της Λευκύμης κόντρα στην Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιαννίων. 4-1 το σκορ, Θεοδωράκης, Κωστακιώτης και 2 γκολ του Λαμτσάη. Τα 4 γκολ για τους γηπεδούχους. Λευκύμη, Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιαννίων. 4-1 στο Δημοτικό Στάδιο Λευκύμης. Πολύ τιμή τρεις πόντι για την κερκυραϊκή ομάδα με μια πολύ ωραία εμφάνιση από το συγκρότημα του Παναγιώτη Κορομπόκη. Κυρίες και κύριοι αθλητές, έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 μέσα από το Star TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.